Now listen, you have a very important mission ahead of you. It's the failed The motherfucking failed hit. Welcome to the failed <laughs> ha! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ, παραδόξως, ενώ δεν το περιμένατε. Είναι το Film Pit. Απέναντί μου δεν έχω τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Έχ, έχ, έχω, έχω, ένα... Έχω ένα Playmobil που φοράει ένα πολύ μικρό πλεκτό σκουφάκι απέναντί μου λοιπόν, ως Μάκης Παπασίνα ενώ δεξιά μου δεν έχω το Στέλιο Καρακάση, έχω Έχω μια, έχω μια Yamaha SG2000 του 1980, το οποίο τυχαίνει να είναι και το σωτήριο έτος το οποίο γεννήθηκε ο μεγάλος Στέλιος Καρακάσης. Ε, γεια σου Στέλιο. Yeah. Αγενής, να απαντάει. Είμαστε λοιπόν το Filmbit. Όπως καταλάβατε είμαι μόνος μου. Ε, ο Μάικς αυτή τη στιγμή βρίσκεται ε, στη μαγευτική Ιαπωνία και δεν μπορεί να συμμετάσχει. Ο Στέλιος είναι λίγο πιο κοντά, ε, θέλω να πω Τζουμέρκα, Θέλω να πω Κάπου είναι. Ε, καμένα βούρλα, οροπό, ε, σουφλί, Βρίσκεται σε κάποιο μέρος Αλλά στα δικά μας, Γιατί είμαι στα αυτιά σας, ε, Είμαι στα αυτιά σα για έναν και μοναδικό λόγο. Και αυτός ο λόγος είναι το Full Moon Film Marathon, με το film Beat, ε, για την Πανσέλινο του Οξύριχου. Το οποίο θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο ε, στο ΚΠΣΙΝ, εκεί έξω στα γρασίδια. Πιάστε το. Δεν ξέρω, πιάστε το κρασί σας, τη σμπύρα σα ή οτιδήποτε άλλο, τα σκεπάσματά σας και ελάτε να δούμε μαζί ε, πέντε ταινίες, τέσσερις συν μία, ε, μέχρι τα ξημερώματα. Οπότε σκέφτηκα, μιας και τέλος πάντων, εγώ είμαι εδώ που είμαι. Γιατί η Αθήνα είναι πολύ ωραία τον Αύγουστο, έτσι δεν λένε όλοι όσοι ξεμένουν εδώ πέρα. Ναι, είναι λοιπόν πολύ, πολύ ωραία τον Αύγουστο. Έχουμε να και αυτό, τελεία, αυτό είναι το μόνο καλό. Ε, σκέφτηκα όμω, μια και είμαι εδώ, να κάνω μια γρήγορη παρουσίαση για κάθε μία από τι τέσσερι ταινίε τι οποίε έχουμε ήδη ανακοινώσει. Ε, θυμίζω ότι υπάρχει και μια πέντη η οποία είναι ε, super secret cowboy party. Ε, θα κάνουμε λοιπόν μία παρουσίαση για την κάθε ταινία από τις τέσσερις και θα κάνουμε και ένα μικρό focus σε έναν από τους συντελεστέ, έναν από αυτούς που εγώ θεωρώ ε, πιο προσφυλής ας πούμε σε μένα αλλά και σε αυτό το podcast για διάφορους λόγους. Είτε αυτοί οι λόγοι είναι ε, άλλε δημιουργίε αυτών των ανθρώπων που είναι φιλμπιτικέ ή που αγαπάμε εμεί εδώ ή του Φιλμπιτ, είτε γιατί έχουν επηρεάσει ανθρώπου που αγαπάμε εμεί εδώ στο Φιλμπιτ, ε, είτε γιατί είναι απλά ενδιαφέροντε χαρακτήρε. Βρε αδερφέ. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μεγάλο Class of the Titans του 1980 ε, του Desmond Davis. Ίσως αν είστε λίγο προς το πιο μπαρμπαδέ να το έχετε δει ε, ίσως και χωρίς να το ξέρετε ότι λέγεται Clash of the Titans γιατί έπαιζε στην τηλόραση σχεδόν κάθε μήνα παλιά αυτό και ε, οι περιπέτειες του Ιάσονα ή όπως λέγονταν ο Ιάσονας και το Χρυσό Μαλοδέρας όχι, το, ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες πρόκειται για μία από τις καλύτερες ταινίες ιστορικής φαντασίας που ήταν κάποτε πολύ της μόδας κυρίως στα 60's βέβαια αυτό είναι πιο ύστερο παράδειγμα του, του 1981 βγήκε συγγνώμη ε, με τον ε, τρισμέγιστο θεοτζόβενο Χάρι Χάμλιν να παίζει τον ε, Περσέα. Βέβαια και πρόκειται για τη μυθολογία του Περσέα, ε, οι περιπέτειες του κατεβαίνοντας στον κάτω κόσμο, από εδώ, από εκεί, κτλ. Ε, δεν ξεχνάμε ότι ο Λόρενς Οριβιέ παίζει το Ο, ο Λόρενς Ολίβιε, συγκεκριμένα, παίζει τον, ε, τον γνωστό Σταρ ε, Δία, ε, Ίσως ο, ίσως ο μεγαλύτερος ε, θεός του Δωδεκαθέου, του, του ίσως. Και βεβαίως τεράστια Μάκη Σμιθ ως θέτης και Κλέρ Μπλουμ ως ε, σύζυγος Δία γνωστή και ως Ήρα. Και μην νομίζετε ότι θα ξεχάσουμε την Ούρσουλα άντρε ε, στο ρόλο της Αφροδίτης. Αλλά δεν θα κάνουμε φόκου σε κανέναν από αυτού σήμερα. Ε, θα κάνουμε φόκου όπω ίσω να το περιμένατε όσοι μα ξέρετε λίγο καλύτερα, στον Χάρι Χάρι Χάουζεν, ο είναι ο άνθρωπο πίσω από τα ειδικά εφέ αυτή τη ταινία. Αυτά τα πάρα πολύ χαρακτηριστικά stop motion animation. Ε, τα οποία μάλιστα. Ε, ίσως αν είστε μικρότεροι να μην, ε, να μην έχετε δει δουλειά του Χάρι Χάουζεν άμεσα, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχετε δει εγώ, δουλειά του Χένρι Σέλικ ή θα έχετε δει δουλειέ τη Artman Productions, α πούμε, Wallace and Gromit κτλ. Ε, ο Χάρι Χάουζεν είναι ο άνθρωπο που μπορείτε να ευχαριστείτε για όλα αυτά. Γιατί είναι ο άνθρωπος που εφήβρε αυτό που ονόμασε Dynamation, είναι, είναι μια ειδική τεχνική ε, stop motion μοντελισμού, την οποία την ξεκίνησε το 1949. Και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό να πούμε ότι η επανάσταση που έφερε η τεχνική του Harryhausen είναι η ίδια επανάσταση που φέρανε ε, ε, τα CGI, ας πούμε, του Terminator 2. Δηλαδή ε, ε, ήταν τόσο καινούρια και τόσο εντυπωσιακά τότε όσο τα καλύτερα παραδείγματα του CGI που ας πούμε κάνει ο James Cameron τώρα, τώρα, με, τα, με τα Avatar τα οποία ναι μπορεί κανείς να μην θυμάται ούτε ένα χαρακτήρα και ξέρω, το, 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 την πλοκή του αυτό το ταινιό να χωράει ας πούμε να χωράει σε μια χαρτοπετσέτα αλλά ε, αισθητικά δεν μπορούμε να πούμε είναι, είναι φανταστικές δουλειές τεχνικά μιλώντας έτσι λοιπόν και ο Χάρι Χάρι Χάουζεν ο οποίος πριν τους υπολογιστέ ε, έφτιαχνε ε, επικές σκηνέ χρησιμοποιώντας μοντέλα, χειροποίητα μοντέλα και ε, sequenced φωτογραφίες, δηλαδή φωτογραφίες σε σειρά, καρέ-καρέ, δημιουργώντας έτσι την ψευδέστηση της κίνησης. Συγκεκριμένα το Class of the Titans είναι ίσως από τις καλύτερες του ταινίες. Οι κριτικοί βέβαια θεωρούν τον Ιάσονα και τους Αργονάφτες το, το Magnum του, αλλά it's up there, it's up there, ε? Ε, αλλά έχει κάνει και πάρα, πάρα πολλέ άλλε πολύ γνωστέ. Έχει κάνει, νομίζω, κάνα δύο ταινίε με ήρωα το Σύμπαν. Επίση, σούπερ. Έχει κάνει το Μυστηριώδε Νησί. Ε, έχει κάνει τα ταξίδια του Γκούλιβερ ή κάτι παρόμοιο. Ε, Γκούλιβερ δεν λέγονταν. Σε ποιον ρωτάω, δεν είναι κανεί εδώ. Ε, έχει δουλέψει με τη Hammer Films εξού και φυσικά γι' αυτό είναι και φίλο του Filmpit και όχι μόνο. Στο 1 εκατομμύριο π.Χ. δεν σα χάλασε. Ε, και όταν μας, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι, όταν μας άφησε ο Χάρι Χάρι Χάουζεν, το who is who της φαντασίας και της επιστημονικής φαντασίας δήλωσε την αγάπη του για, για τη δουλειά του και, το, και, και δήλωσαν και το πόσο τους έχει επηρεάσει στη δικιά τους φιλμογραφία. Ε, και όταν λέω το who is who, ενώ κυριολεκτικά όλοι. Δηλαδή ο Στίβεν Σπίλμπερκ, Peter Jackson, John Dante φυσικά, ε, ο Τζον Ντάντε φυσικά, ο Τιμ Μπέρτον εννοείται, ο Νίκ Πάρκ όπως είπαμε τη Σάρτμαν, Τζέιμς Κάμερον, Γιέμοντελ Τόρο, ο Χένρι Ζέλικ φυσικά, Wes Anderson, ο οποίος η, η μόνη ύστερη καλή ταινία που έχει κάνει είναι stop ε, motion animation κατά τη γνώμη, λέει, κατά τη γνώμη μόνη καλή ύστερη ταινία ε, η οποία είναι το Isle of Dogs ε, την οποία θα στηρίξω σε οποιονδήποτε hater Μάκη. Και πολλοί άλλοι ε, Δημιουργεί όπως ας πούμε και ο Edgar Wright Και φυσικά ο Terry Gilliam μάλος, Ένας θειασότης της ε, Χειρονακτικής πλευράς των ειδικών εφέ ε, Που αργότερα υιοθέτησε το CGI Αξίζει λοιπόν να μπείτε στη φιλμογραφία του Ειδικά αν είστε νεότεροι Για να ε, πάρετε ξέρω, Το top 5 των ταινιών του Και δείτε το Ναι είναι λίγο dated Αλλά θα δείτε Πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει reference ε, σε αμέτρητες ταινίες που σίγουρα ξέρετε και πιθανότατα αγαπάτε. Προχωράμε λοιπόν. Ε, η επόμενη ταινία θα είναι η μια τρελή απίθανη πτήση. Το Airplane του 1980 των ε, αδερφών Zucker και του Jim Abrams. Ε, όσοι, όσοι δεν έχετε δει αυτή την ταινία δεν είχατε τηλεόραση γιατί νομίζω έπαιζε κυριολεκτικά κάθε μέρα θυμάμαι ότι κάθε μέρα δηλαδή μπορείς να δεις Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Πασχερή, Σάββατο και Κυριακή δύο φορές δεν θυμάμαι καν πόσες φορές την έχω δει τη βλέπω και τα λέω απ' έξω πλέον χωρίς να το θέλω ε, έχει πολύ σημαντικές κομικές στιγμές που έχουν αντιγραφεί επίσης αμέτρητες στιγμές ε, σε αμέτρητες ταινίε, συγγνώμη. Ε, είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία σπουφ κομμωδίας δηλαδή μια κομμωδίας που κοροϊδεύει κάτι που ήδη υπάρχει σε αυτή την περίπτωση ε, εκεί στο 1980 στα, στα, μέσα του, στα μέσα μέχρι τέλη του 70 η μεγάλη ας πούμε η μεγάλη μόδα όπως είναι τώρα οι ταινίε Marvel ήταν οι ταινίε καταστροφής το Poseidon ξέρεις που βούλιαζε ένα πλοίο πέφτει ένα αεροπλάνο σκάει ένα βουνό δεν ξέρω, γίνεται σεισμό, διάφορα καταστροφέ τέλο πάντων και παίζανε εκεί οι σοβαροί ηθοποιοί, οι οποίοι τρέχαν γύρω-γύρω και αυτό και πώ θα σωθούμε και νιά, νιά, νιά. Έρχονται λοιπόν οι Ζούκερ και Άμπραμ και φτιάχνουν ε, την ανάποδη πλευρά αυτή τη ταινία. Όπου ναι, υπάρχει πάλι μια μεγάλη καταστροφή. Υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο αεροπλάνο στον αέρα με έναν ιό να προσβάλλει του μισού. ταξιδιώτε. Ε, τους μισούς ταξιδιώτες με έναν ιό που τους κάνει να βγάζουν αυγά από το στόμα, Ναι, αυτό. Ε, και... Η, η μεγάλη καινοτομία που έκανε, εκτός από το ότι δεν υπάρχει κανένα continuity, δηλαδή όλη η φάση είναι τα gag, η ταινία υπάρχει ως πλατφόρμα για όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα αστεία. Αυτή, αυτός ήταν ο στόχος της και νομίζω πέτυχε. Ε, το άλλο που είναι ενδιαφέρον που κάνει αυτή η ταινία είναι ότι... Ε, στο cast της έχει μία σειρά σιτεμένων, ωραίων, ε, σοβαρών άξων ηθοποιών του Hollywood, ε, το Robert Stuck, τον Robert ε, Stack, τον, Peter Graves και τον Lloyd Bridges ε, και τους βάζει να παίξουν ρόλους στους οποίους το κοινό δεν τους είχε ξαναδεί ποτέ. Ε, ο πιο απολαστικός από όλου είναι κατεμέ ε, και ο πιο αναπάντεχος είναι αυτός του Robert Graves, ο, Cruise. οποίος ήταν... ο Tom Cruise των 60 γιατί ήταν ο lead του Mission Impossible, τη σειρά η οποία μετά κατέληξε σε κινηματογραφικό franchise με σκηνοθέτε όπω ο John Woo, ο Brian De Palma, J.J. Abrams και δεν συμμαζεύεται. Καλά, ο Roy Μπρίτζε εντάξει, δίνει ρεσιτάλ εκεί ω υπεύθυνο του πύργου ελέγχου. Αλλά φυσικά το focus μα εμεί θα το κάνουμε στο Leslie Nielsen, κυρίε και κύριοι, ο οποίο. Ε, ήταν ο breakout star αυτής της ταινίας Σε Ένα δεύτερο ρόλο παίζει το γιατρό Έχει την καλύτερη, ταινία, ε, την καλύτερη ατάκα της ταινία, ε, Η οποία δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό να πούμε Ότι τον έκανε διάσημο Δηλαδή μία ατάκα τον έκανε διάσημο Και του έδωσε μία τεράστια καριέρα Την οποία δεν είχε μέχρι στιγμή. Εδώ να πούμε ότι ο Λέσεν Λίσε δεν ήταν κανένα ξέπεταρούδι ήταν ε, ήταν γεννημένος το 26, η ταινία του 80, ήταν πολλών χρονών ε, πριν από αυτό όμως παίζει για πάρα πολλά χρόνια ήδη Δηλαδή έχει ξεκινήσει ως τηλεοπτικός ηθοποιός Από το 1950 δηλαδή από 24 χρονών ε, Και μάλιστα έχει ξεκινήσει ως ωραίος ε, Good looking man Με ωραίο μαλλί, χωρίστρα, ε, λαιμό, jovenator, ψηλός, μπρατσίου ελαφρός Πολύ, πολύ σούπερ όπως μπορείτε να τον δείτε ας πούμε στο... Στο Forbidden Planet, ίσω ε, ήταν η μόνη ταινία που εγώ ήξερα ε, από τις παλιές του Αλλά έχει παίξει επίσης ε, σε ένα κάρο από νόπερες, Έχει κάνει ρολάκια σε όλες τις μεγάλες σειρές του 50 και του 60 Από το Wild Wild West μέχρι το Bonanza, ε, το Swamp Fox ένα, ένα κάρο πράγματα Αλλά αυτό που τον έφερε πραγματικά στο προσκήνιο Καλός ή κακός Ήτανε ε, το Airplane το οποίο θεωρείται μια από τις καλύτερες κομμωδίες όλων των εποχών σχεδόν σε κάθε λίστα που υπάρχει τέτοιου τύπου και γιατί λέω καλό ή κακός γιατί ναι μεν, ε, αυτό ήταν ένα εφαλτήριο για τον Leslie Nielsen ε, τον οποίο το οδήγησε σε μια επικερδή καριέρα ε, μετά έκανε το πολύ σκουάτ που ήταν μια τηλεοπτική σειρά με δύο σεζόν μετρία επιτυχία άλλα που οδήγησε στο Naked Gun στην τριλογία ταινιών που πήγε, τα πήγε πάρα πολύ καλά τα μιακά και τον ε, τσιμέντωσε ως ε, κομικό ας πούμε superstar αλλά μετά από εκεί ο Λέσλι Νίλσεν πήρε την ε, μεγάλη απόφαση την οποία σε αυτό το podcast πάντα τη σεβόμαστε ξέρουμε πολλούς τέτοιους ηθοποιούς <coughs> <coughs> ε, και άρχισε να λέει ναι σε οποιαδήποτε προσφορά ε, του κάνανε έχει παίξει σε ένα κάρο σπούφ, τρελέ κομμοδίε, οι οποίε πραγματικά δεν βλέπονται και δεν θα τι ονομάσω καν για να μην πάρω κανένα στο λαιμό μου, ε, με την καλύτερη από αυτέ να είναι. ή όχι, είπα δεν την ονομάσω, αλλά δεν μπορώ να αντέξω. Δε... Καλά, δεν ξέρω και πώ τη λένε. Εκείνη που παίζει το Δράκουλα, ο Χριστό και η Παναγία. Είναι για μπουνιέ. Θε να, να ρίξει μπουνιέ στο DVD σου. Όταν είχε DVD και έβλεπε αυτή την ταινία. Ε, ναι, τέλο πάντων, Λέζιλ Νίλσεν, πε και κάνε όχι. Ε, rest in peace. Και με αυτά και με αυτά, φτάνουμε στι 12 και 20, εκεί στι 19 του Αυγούστου, όπου ξεκινάει η τρίτη ταινία επιλογή του Film Pit: το Smokey and the Bandit. Ε, η κωμική ταινία καταδίωξη ε, του Hal Needham του 1977, ε, με τον ε, πολύ Μπερτ Reynolds να ηγείται του cast ε, τη Σάλι Field την οσκαρική Sally Field να είναι το love interest και η ας πούμε, μετέπειτα συνένοχο ε, στην υπόθεση του, του Bert, ε, του Bandit μάλλον, και στο ρόλο του Snowman ο Jerry Reed. Ο, μαγιο, ο πιο μαγειόρο sidekick που γράφτηκε και παίχτηκε ποτέ στο αμερικάνικο σινεμά. Ε, η υπόθεση αυτή τη ταινία είναι φιλμητική. Ε, υπάρχει ένα με μπύρε. Υπάρχουν κάπου κάποιε μπύρε που κάποιοι άλλοι κάπου αλλού θέλουν να τι πιούνε και πρέπει να τι βάλουμε σε ένα φορτηγό και να τι πάμε γρήγορα σε αυτού που θέλουν να τι πιούνε. Πολύ γρήγορα όμω. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και για κάποιο λόγο όλο αυτό είναι παράνομο. Και Μπαρτ Reynolds μπορεί να το κάνει εσύ. Ναι, μπορώ γιατί είμαι ο Bandit και είμαι μάγκα, λέει ο Μπέρτ. Ή Μπαρτ. Εμείς δεν θα κάνουμε φόκος ε, ούτε στον Μπαρτ Ρέινολτς ούτε στον Χαλ Needham αλλά ανταυτού θα κάνουμε φόκου στον Τζάκι Γκλίσον ο οποίος παίζει τον απολαυστικά overacted ε, Sheriff Buford T. Justice, ο Σερίφης Μπουφόρδος Ταφ ε, Δικαιοσύνης ο Τζάκι Κλίσον είναι ένας από τους πρώτους TV star όλων των εποχών. Είχε την πιο δημοφιλή sitcom ε, στην αμερικανική τηλεόραση, νομίζω το 1955 μέχρι το 1956, ε, το The Honeymooners, το οποίο, το οποίο τα νούμερα ήταν... Αναλογικά μιλώντας ανώτερα ας πούμε, και από τα φιλαράκια και από το How I Met Your Mother έτσι, για να πάρετε μια ιδέα του μεγέθους αυτού του ανθρώπου ο Τζάκι Κλίσον ήταν ο, 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 ο κύριος χαρακτήρας, η υπόθεση ήταν ε, ε, ακολουθούμε μια οικογένεια που είναι ένας ε, οδηγός λεωφορείου, ο οποίος έτσι είναι και λίγο ρεμπεσκές ψάχνει και τρόπους να γίνει πλούσιος χωρίς να δουλέψει είναι και λίγο γκρίνιας, μαλώνει με τη γυναίκα του ε, 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 η γυναίκα του είναι πολύ πιο όμορφη από ό,τι αρμόζει σε έναν κιοφτέ σαν αυτόν και αν όλα αυτά σας θυμίζουν κάτι είναι γιατί ένας πολύ μεγάλος αριθμός σειρών έχει επηρεαστεί από το Χάνι Μούνες ξεκινώντας από animation όπως ας πούμε το Flintstones στο οποίο είναι copy-paste αλλά στην εποχή του. δεν ξέρω ποια είναι αυτή η εποχή στην εποχή που υπήρχαν και δεινόσαυροι και άνθρωποι οι χριστιανοί θα λέγανε ξέρω το 4.000 π.Χ. Ε, αλλά και στο Simpsons στο Family Guy ο Homer, είναι... Ο Homer το, ο Homer Simpson είναι ξεκάθαρα ο Τζάκι Κλίσον σε καρτούν αλλά υπάρχουν πάρα πολλά reference σε πάρα πολλές σειρές ε, για πάρα πολλά χρόνια. Εμείς εδώ στην Ελλάδα το χάσαμε, αυτό δεν νομίζω να πέχτηκε ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι να, να το έχω δει ποτέ στη ζωή μου και το έμαθα μόνο μέσα από αναφορές σε, άλλα, σε άλλες σειρές και σε άλλα έργα. Ε, Παρ' όλα αυτά, ένα επίσης χαρακτηριστικό ε, τρίβια το οποίο έμαθα ψάχνοντα τον Τζάκι Γκλίσον και διαβάζοντα βιβλία. Υπάρχει και ένα μεγάλο μέρο του The Comedians. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει κανεί εκεί έξω. Αν δεν το έχει διαβάσει, το προτείνω. Το The Comedians του Cliff Nesterov, το οποίο είναι το μόνο βιβλίο που βάζει χρονολογικά την εξέλιξη τη Αμερικανική Κομμωδία από το 1920 μέχρι, μέχρι το 2000. Πολύ ενδιαφέρον, πολλέ λεπτομέρειε και πολύ χρήσιμα μαθήματα για το σήμερα και πώ πως διάφοροι διάλογοι που νομίζουμε ότι είναι, γίνονται μόνο τώρα στην πραγματικότητα είναι απλά μέρος ενός ατέρμονου κύκλου τόσο πάντων, άσχετο αυτό Τζάκι ε, Γκλίσον ποια είναι η δεύτερη καριέρα του Τζάκι Γκλίσον έχει, το, έχει ο πρώτος του δίσκος που νομίζω λέγεται Music for Lovers, αν δεν κάνω λάθος είναι ο δίσκος που έχει μείνει για περισσότερο καιρό στο top το 100 του Billboard. 153 εβδομάδες Εβδομάδες 153 εβδομάδες Ήταν στο top 100 Πούλησε σαν ζεστό ψωμάκι Ο Jackie Gleason χέστηκε στο τάλυρο Να πούμε εδώ πέρα Και τι είναι αυτό το music for lovers Είναι αυτό, είναι αυτό που λέμε mood music Δηλαδή είναι, είναι κάτι σαν Θα μπορούσα να πεις και elevator music Αλλά ο Jackie Gleason αυτό που έκανε είναι έφτιαξε διάφορους δίσκους για διάφορες καταστάσεις. Και επειδή δεν είναι μουσικός ο άνθρωπος, τι έκανε. Του ερχόταν μια μελωδία και πήγαινε ξέρω εγώ, σε, έναν, σε έναν, άλλο μαέστρο και του λέει, να σου πω, έχω μια ωραία μελωδία για όταν κάνεις όμορφο σεξ με το κορίσι σου. Μπορείς α πούμε, να πηγαίνει έτσι. Μονένα, κάνω σεξ με το κορίσι αλλά χωρίς λόγια. Το έπαιρνε ο μαέστρο, ε, έφτιαχνε εκεί πέρα μια soft jazz, α πούμε, ενορχήστρωση αυτή τη μελωδία. Τσακ, στάμπα, Jackie Gleason Presents Music for Lovers. 60 εκατομμύρια πωλήσει. Περάστε να πληρωθείτε. Μπράβο Jackie Gleason, μπράβο Honeymooners. Ε, Smoking the Bandit. Μεγάλη ταινία. Και κάπω έτσι στι 19 Αυγούστου έχουμε φτάσει στι 2 και 10. Έχουν βαρύνει τα βλέφαρα. Την παλεύουμε όμω. Την παλεύουμε γιατί είμαστε συνεφιλ, όχι τίποτα μαλάκιδες Και. Δίνουμε το παρόν για το Altered States του 1980 σε σκηνοθεσία Ken Russell. Ε, το cast, καλά μιλάμε τώρα, William Hart, Bob Balaban, Blair Brown ε, οδηγάνε. Μία ταινία που ίσως κάποιοι από σας να είδατε και στο Midnight Express του Άκη Καπεράνου, ευχαριστούμε Άκη, ήταν το μόνο μέρος που από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον έχει παιχτεί σε μεγάλη οθόνη αυτή η ταινία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ε, είναι μία ταινία... Ε, αφιερωμένη στην αναζήτηση του εαυτού και της αλήθειας. Ο, ο William Hurt παίζει ε, έναν ε, επιστήμονα, ε, ο, οποίος, ο δόκτω, τον Δόκτωρα Τζέσαπ, ο οποίος ε, αποφασίζει ότι θέλει να φτάσει στην απόλυτη αλήθεια ε, με όποιον τρόπο μπορεί. Ξεκινάει λοιπόν ε, κάνοντας πειράματα, ε, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της επιστήμης αλλά καταλήγει να ανακαλύπτει και να χρησιμοποιεί πολύ πιο αρχαίγωνα εργαλεία αυτά των ε, παρεστησιογόνων ε, ουσιών που χρησιμοποιούσαν ε, ίσως για δεκάδες χιλιάδες χρόνια δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά αλλά είναι πολύ πιθανό οι η, η σαμάνοι σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς της γης ε, οι οποίοι καταναλώνουν αυτές τις ουσίες βλέπαν οράματα και μετά τα χρησιμοποιούσαν για να προσπαθήσουν να εξηγήσουν το πού βρισκόμαστε, πού είμαστε και πού πάμε. Μία ερώτηση που είναι μαζί μας μάλλον από την αρχή του ανθρώπινου είδους. Ε, εμάς εδώ στο φιλμ βέβαια η απάντηση είναι ε, που είμαστε, είμαστε στην ε, Αγία Ζώνη. Πού πάμε, πάμε λίγο πιο πάνω στο καινούριο μας στούντιο το οποίο θα είναι ο Σονούπου έτοιμο. Και γιατί γίνονται όλα αυτά δεν ξέρουμε, δεν μας νοιάζει μπύρες να έχει και να προλάβει να μας τις φέρει ο ε, Bandit. Και α κάνουμε ένα φόκου ε, στο Κέν Ράσελ, το σκηνοθέτη αυτή τη ταινία, ο οποίο είναι φιλμπητικό, θα έλεγα εγώ, νομίζω θα συμφωνούσαν και οι συμφιλπίτοι μου αν ήταν εδώ. Ε, είναι φιλμπητικό, λοιπόν, γιατί εκτό από το ότι έχει μεγάλη αγάπη για τη μουσική, έχει κάνει και το, το Tommy με του Χου, το οποίο εντάξει, προσωπικά δεν τρελαίνομαι κιόλα, αλλά είναι μια ιστορική ταινία που αξίζει να δει κάποιο. Αλλά το 1971 έκανε το The Devils το The Devils το οποίο είναι μια φανταστική ταινία που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε αν δεν έχετε δει με τη Βανέσα Redgrave τον Oliver Reed και τον Dudley Sutton σε σενάριο του ίδιου του Ken Russell του John Witty και του Aldous Huxley παρακαλώ. η ταινία είναι ιστορική, δηλαδή είναι ακολουθεί την πορεία ενός αληθινού χαρακτήρα του Urbain Grandier ο οποίος ήταν ένας καθολικός παπάς και γενικότερος σεξουλιάρη μπαταχτσή, ο οποίος παίζεται με, με μια πολύ συγκρατημένη ερμηνεία από τον Όλιβε Ριντ ο οποίο είναι, ο Ορμπέιν Γκραντιέρ είναι πιο Όλιβε Ριντ από τον Όλιβε Ριντ οπότε έχουμε πολύ καλό μάτσινγκ εκεί πέρα είναι απόλαυση, απόλαυση και όταν λέμε ότι η ταινία είναι pit, μην παρεξηγηθούμε κιόλα, δεν είναι ούτε so bad it's good, ούτε so bad it's worth watching, δεν είναι από αυτή την κατηγορία. Είναι από την κατηγορία των ταινιών που είναι αντικειμενικά πραγματικά καλέ. Είναι όμω και ομοί, που μα αρέσει πολύ εδώ, είναι επιθετική, δεν. Εμ... Δηλαδή δεν δε μαζεύει, δε μαζεύει τις γροθιές της, δεν δε φοβάται τον, ακρο, τον ε, θεατή μάλλον. Ο Κέν ο Ράσελ σας έχει χεσμένους. Θα πει αυτό που έχει να πει με τον τρόπο που θέλει ε, και σίγουρα κάποιοι θα ξενήσουνε. Σίγουρα κάποιοι ξενήσαν και τότε, αλλά παρόλα αυτά... Ε, και και βραβείο καλύτερη ταινία πήρε στη Βενετία. Δηλαδή είναι και η κριτική γενικά. Είχαν πολλά θετικά πράγματα να πούνε. Είναι στη λάτη ταινία. Είναι πανέμορφα τα σκηνικά και τα κουστούμια. Ο Όλιβερ Ρίντ είναι όπω πάντα. Ε, απόλυτα συγκρατημένο ε, και δίνει μια χαμηλών τόνων ερμηνεία. Όχι, που τάνα όλα τα κάνει όπω πρέπει. Και επίση το άλλο που εκτιμούμε εμεί εδώ στο Filmpit είναι ότι η θέση αυτής της ταινία είναι ότι η πίστη μπορεί πάρα πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί απλά για την άσκηση εξουσίας και βίας προς το διαφορετικό το οποίο και έχει γίνει ούκο λίγε φορές στο παρελθόν και το οποίο τελικά είναι και η μεγαλύτερη βλασφημία ε, The Film Pit Approves Κλείνοντα λοιπόν την παρένθεση για ένα άλλο έργο του Ken Russell, ε, επιστρέφουμε και θυμίζουμε ότι το Altered States θα είναι η τέταρτη ταινία που θα παίξουμε στο Film Festival στο γρασίδι του Κουψίμ. Και η πέμπτη ταινία, η οποία θα αρχίσει στις 4 η ώρα, θα κλείσει αυτή τη μαγευτική νυχτιά. Η πέμπτη ταινία είναι μυστική. Δεν θα σας την πω. Είναι το The Company. Όχι δεν μπορώ να ακούω Προφανώ δεν είναι το δεκόπανη. Θα πρέπει να έρθετε για να μάθετε ποιο θα είναι. Οπότε λοιπόν, ραντεβού 19 Αυγούστου στα γρασίδια του κάτω κατά τι 9 για μία έντονη κινηματογραφική βραδιά μαζί με το Film Pit. Ε, γεια σα και αέρα στα παντζιά σα.